Λοιπόν, σε αυτό το σημείο είναι η ώρα, όπως σας είπα και πριν στις διαφημίσεις, να δούμε τον Θεό Θεοδωρίδη. Χάρμα οφθαλμών, κορίτσια, γιατί η κυρία Μαυρομάτη μας απειλεί ότι δεν θα το πούμε, ότι τον είδατε στα παρασκήνια του Νίκου Αποστολόπουλου να ξεγυμνώνεται. Να δίνεται. Και σας προκαλεί ότι δεν θα το πείτε. Γιατί να μην το πούμε. Να αλλάζει ρούχα. Έναν ωραίο άντρα βλέπουμε να τα βγάζει και να δίνεται. Και να τα λέμε κιόλα. Και να τα λέμε κιόλα. Κύριε Αποστολόπουλε. Καλησπέρα, τι κάνετε. Καλά, τι κάνετε, πώς είστε. Όλα πολύ ωραία. Ο απόϊχος τώρα μετά από την επίδειξη μόδας που είχαμε με τα... Σκίσατε. Του γάμου το Σάββατο, πήγαμε πάρα πολύ καλά. Και τώρα απολαμβάνουμε λίγη ξεκούραση, παρόλο ότι είναι προετοιμασία. Φεύγω για Παρίσι σε λίγες μέρες για τη νέα κολεξιόν. Συνεχές τρέξιμο. Πάντως ο Θεό Θεοδωρίδης ότι επέστρεψε στην Πασαρέλα για σας είναι το νούμερο ένα θέμα συζήτησης. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα υπέροχο μοντέλο το οποίο θα μπορούσε να κάνει διεθνή καριέρα. Είναι καταπληκτικός άνθρωπος ο οποίος στις περιπετειές του τη ζει σαν εμπειρία και τη μεταφέρει με τον καλύτερο τρόπο για να γίνει παράδειγμα προς την νεολαία, ότι πώς μπορεί κανείς να ξεπεράσει και με τι δύναμη μπορεί να αντιμετωπίσει τη ζωή. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εκπληκτικό μοντέλο, θα μπορούσε να γίνει και ηθοποιός, εκφράσεις προσώπου καταπληκτικές. Νομίζω ότι έχει πάρα πολλά ταλέντα, τώρα ξεκινάει και άλλη καριέρα. Κύριε Αποστολόπουλε, το σημαντικό είναι, θα δούμε το βίντεο και αμέσως μετά θα το σχολιάσουμε, ότι στα δύσκολα του του σταθήκατε και του στέκεστε. Και σε αυτό θέλω να μείνουμε, αφού πρώτα δούμε το βίντεο που ετοίμασαν οι αδερφές Ράντι, τη συνέντευξη. Ναι, Ζήνια, και τον ευχαριστούμε πολύ που μας επιστρέψει και να ανοίξει την καρδιά του. Είναι ένας άλλος θεός. Και χαρακτηριστικά στην ερώτηση που του κάναμε, τι ήταν εκείνο που τον πείραξε περισσότερο τα χρόνια που ήταν στη φυλακή, απάντησε: η επιπολαιότητά μου. Κάνει αυτοκριτική, μιλάει για τα λάθη που έκανε. Είναι πιο όριμος, θα λέγαμε. Ναι, όπως σας το είπα και εγώ. Πιο κατασταλαγμένος. Φιλοσοφημένος. Φιλοσοφημένος. Σε αυτές τις περιπτώσεις στη φυλακή προσφέρει έργο. Δηλαδή σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός έχει καταλάβει το λάθος του. Και του λείπουν πράγματα από τη φυλακή, κύριε Τσούκαλη. Και το χρησιμοποιεί σαν αφετηρία για να καλυτερεύσει, σαν εφαλτήριο για μια καλύτερη ζωή. Να το δούμε και να το σχολιάσουμε αμέσως μετά. Παρακαλώ. Πολλές φορές όλοι μηδενίζουμε το κοντέρ και ξαναξεκινάμε από την αρχή και ίσως αυτό είναι και απελευθερωτικό σε κάποιο βαθμό. Ο Θεό Θεοδωρίδης πέρασε 6 χρόνια στη φυλακή. Πριν από 2 χρόνια βγήκε και σήμερα είναι συνειδητοποιημένος και πιο όριμος από ποτέ. Έχει πάρει τη ζωή στα χέρια του. Ανέβηκε ξανά στην Πασαρέλα μετά από 10 χρόνια στην επίδειξη του Νίκου Αποστολόπουλου, καλού του φίλου, στο ατελείο του οποίου τον συναντήσαμε. Και ο Θεό, μετά από πολύ καιρό, ανοίγει την καρδιά του. Μιλάει για εκείνα τα χρόνια, κάνοντας ταυτόχρονα και την αυτοκριτική του. Θεώρησε ότι εκείνη τη στιγμή, το βράδυ εκείνο. Δεν πήρα στη σκέψη ότι πάει τελείως καταστράφει τη ζωή μου. Τελείως καταστράφει τη ζωή μου, η προηγούμενη ζωή. Προηγούμενη. Νομίζω ότι ήταν πολύ απελευθερωτικό για μένα αυτό που είχε συμβεί. Απελευθερωτικό όταν λες. Δεν ξέρω, θα το ρωτήσω. Απελευθερωτικό γιατί όταν φτάνει στο μηδέν, φεύγουν όλα όσα έχουν περιβάλει την προηγούμενη ζωή σου. Που έχει να κάνει με την εικόνα, που έχει να κάνει με την ηθική, με την ιδιοσυγκρασία. Ξαφνικά απελευθερώνεσαι από όλα και ξεκινάς από το μηδέν. Αυτό για μένα ήταν πολύ σημαντικό κομμάτι. Η ζωή θέλει δύναμη. Το να αποφασίσουμε να προχωράμε μπροστά θέλει δύναμη. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα που ήσουν στην φυλακή, πες μας τι ήταν αυτό που σε πείραξε περισσότερο. Η επιπολαιότητά μου, ίσως. Αλλά και αυτό στάθηκε αξιοδύσιμο. Οπότε, κοιτάμε μπροστά. Ήταν κάποια χρόνια πάρα πολύ δύσκολα για σένα. Όλη αυτή η περιπέτεια που πέρασες και τα χρόνια μέσα στη φυλακή, τι σου διδάξανε? Είναι η οπτική που βλέπουμε τα πράγματα. Θα μπορούσα να το δω μέσα από ένα πρίσμα και να πω ότι ναι, όλο αυτό με πήγε πολύ πίσω. Και να εικάζω το πώς θα ήταν η ζωή μου σε διαφορετική περίπτωση. Βέβαια, όταν εικάζουμε πώς θα ήταν η ζωή μας σε διαφορετική περίπτωση, εικάζουμε μόνο τη βέλτιστη εκδοχή και δεν σκεφτόμαστε ότι θα μπορούσαν να είναι και πολύ χειρότερα τα πράγματα. Ωστόσο, οτιδήποτε συμβαίνει εξαρτάται από ποιο πρίσμα το αντιλαμβανόμαστε, έτσι ώστε να μπορέσουμε, έτσι ώστε να είναι αξιοποιήσιμο αυτό που συμβαίνει. Τι σου έχουν αφήσει αυτά τα 6 χρόνια? Τι μου έχουν αφήσει? Κάνεις κάτι σημάδια στο σώμα, νομίζω κρύβονται. Μου έχουν αφήσει μόνο θετικά, μου έχουν αφήσει
Ναι, είναι μεγάλη κουβέντα. Δεν μου έχουν αφήσει. Όταν ανακαλώ στιγμές από εκεί, νιώθω ότι θα μου λείψουν πράγματα. Ξέρεις, βγαίνοντας, είπα ότι δεν θέλω να χάσω αυτή την ενέργεια που είχα καταφέρει όσο ήμουν μέσα. Ένα ρυθμό πολύ ήρεμο, πολύ γαλήνιο, που θα μπορούσε να παρατηρεί πράγματα και να μην προβαίνει σε κρίση. Ωστόσο, μέσα από το τρέξιμο της καθημερινότητας έξω, μια ζούγκλα τελικά, ζούμε, νομίζω ότι το έχασα αυτό. Το έχασα γιατί θα πρέπει να ανταποκριθώ στις ανάγκες της καθημερινότητας. Υπάρχουν στιγμές που κάποια πράγματα νιώθω ότι μου λείπουν. Μου λείπει το να έχω τόσο χρόνο για τον εαυτό μου και να μην διασκορπίζεται η σκέψη μου σε οτιδήποτε επιτάσσει η καθημερινότητα και οι ανάγκες της επιβίωσης. Αυτό ήταν κάτι πολύ ωφέλιμο. Έχεις προσαρμοστεί τώρα στην καθημερινότητα? Έχει προσαρμοστεί κανένας μας στην καθημερινότητα που αλλάζει τόσο συχνά και γίνεται κάθε μέρα και πιο δύσκολη? Νομίζω ότι είναι μια συνεχής προσπάθεια και εγρήγορση. Το χρονικό διάστημα που ήσουν στη φυλακή, έκανες ένα ξεκαθάρισμα ανθρώπων? Δηλαδή, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που σου στάθηκαν, ενώ κάποιοι άλλοι δεν είχαν τη συμπεριφορά που εσύ ίσως το περίμενες? Συνειδητοποίησα πόσο φίλοι μου και πόσο κοντά μου ήταν πολλοί άνθρωποι που δεν το περίμενα. Ήρθε πολύ περισσότερος κόσμος και με εντυπωσίασε αυτό. Έμεινα εμβρόντιτος όταν το είδα να συμβαίνει. Και τους ευχαριστώ πολύ όλους όσους έχουν σταθεί δίπλα μου όλο αυτό το διάστημα. Από τον τρόπο που μιλάς και τις κινήσεις σου, δείχνεις πως έχεις δουλέψει πολύ με τον εαυτό σου. Πολύ. Δεν κατάλαβα τι θα πει έχω δουλέψει με τον εαυτό μου. Είναι μια συνεχή εγρήγορση που οφείλουμε να βρισκόμαστε όλοι, αν θέλουμε να είμαστε λειτουργικοί και οφείλουμε στο περιβάλλον και σε εμάς. Αυτή τη στιγμή είσαι με έναν άνθρωπο, είσαι καλά. Σκέφτεσαι όμως το γάμο, θέλεις να δημιουργήσεις οικογένεια? Είμαι με έναν άνθρωπο που αγαπώ, είμαι με έναν άνθρωπο που συμπορευόμαστε, που αλληλοκατανοούμε και αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Θα δείξει από εκεί πέρα. Η οικογένεια είναι υπέρτατο αγαθό και μεγάλη ευθύνη. Ναι, φυσικά θα ήθελα. Θεό, επιστρέφεις στην Πασαρέλα μετά πάρα πολλά χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι θα ασχοληθείς επαγγελματικά πάλι με το modeling ή θα κάνεις επιλεκτικές εμφανίσεις? Δεν θα επιστρέψω στον χώρο επαγγελματικά. Θα κάνω μόνο εμφανίσεις σε συγκεκριμένους ανθρώπους και εταιρείες που εγώ υποστηρίζω, που ξέρω ότι η ποιότητα είναι εξαιρετική και κάτι που θα φοράω εγώ. Οι περιπέτειες πιστεύω κάθε άνθρωπο, κυρίως των νεότερων, έχουν ρημάσει. Είναι η πρώτη Πασαρέλα που ανέβηκε. Αυτό με κάνει πολύ χαρούμενο, με ευχαριστεί καταρχάς γιατί τον θεωρώ φίλο μου, υποστηριχτή μου και εγώ τον υποστηρίζω και θεωρώ ότι έγινε την κατάλληλη στιγμή. Έχω εστιάσει κάπου αλλού στον τομέα του τουρισμού, έχω επενδύσει εκεί. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάει καλά, 24 ώρες δουλειά, εργασία, να δεικνύω σκάφη αναψυχής και τα διαχειρίζομαι. Κύριε Αποστολόπουλε. Παρακαλώ. Πώς τον ακούσατε λοιπόν? Τον ακούω πάρα πολύ όριμο και μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα πράγματα, δηλαδή με αυτή τη στοικότητα και αυτή τη δύναμη, και νομίζω βοηθάει πάρα πολύ κόσμο να καταλάβει τη μετά ιστορία από τη φυλακή. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι πολύ δυνατός αυτή τη στιγμή. Εκπληκτικό σαν μοντέλο στην Πασαρέλα προχτές. Είμαι πολύ κοντά του, όπως είναι και αυτός, και πιστεύω ότι θα κάνουμε μαζί και άλλα πράγματα και φωτογραφίσεις, γιατί τώρα μας συνδέει και πολύ στενή φιλία. Πάντως, κύριε Αποστολόπουλε, επειδή ξέρεις, όταν γυρνάς, μυρίζεις και μαθαίνεις, για σας αυτό που λέει ο κόσμος είναι ότι ξέρετε να είστε φίλος και είστε κοντά στους ανθρώπους που κάποια στιγμή στη ζωή σας σας έδιναν ένα να το ανταποδώσετε 5 φορές τουλάχιστον. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να είσαι πολύ κοντά στους ανθρώπους και αυτοί μαζί σου. Νομίζω κυρίως αυτή την εποχή, τα τελευταία χρόνια, περισσότερο από πριν, λόγω αυτής της οικονομικής κρίσης και της αισχρής κατάστασης, οι άνθρωποι έχουν έρθει πάρα πολύ κοντά. Οι άνθρωποι όχι όλοι, είναι... κάποιοι απομακρύνθηκαν. Ίσως υπάρχει ξεκαθάρισμα, αλλά πιστεύω ότι η κρίση έφερε τους ανθρώπους κοντά. Μην ξεχνάτε
ότι αυτή τη στιγμή γίνονται περισσότεροι γάμοι από ό,τι έγιναν ποτέ στην Ελλάδα. Το θέμα, κύριε Αποστολόπουλε, είναι, συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι ότι ο ΤΕΟ επέστρεψε. Ήταν πολλοί άνθρωποι δίπλα του στη φυλακή. Κάποιοι βέβαια μπορεί ο ίδιος να μην ήθελε να το πει. Αλλά επειδή καλύπταμε το ρεπορτάζ τότε, απομακρύνθηκαν κιόλας, γιατί σε μια νύχτα μέσα, καλά όταν είσαι στα φώτα και στη δημοσιότητα, Ζήνα, είναι κοντά σου όλοι. Αλλά μην ξεχνάτε ότι αυτό το παιδί σε ένα βράδυ μέσα έχασε τα πάντα. Τα πάντα. Το είπε κιόλας, ότι καταστράφηκε. Είχε. Η προηγούμενη ζωή μου όμως είδε πως καταστράφηκε, κύριε Αποστολόπουλε. Και όταν καταστράφηκε την προηγούμενη ζωή του, μιλάει και για κάποιους ανθρώπους που φύγανε. Έφυγε ολόκληρο κομμάτι από πάνω του. Εγώ συμφωνώ απ' όλα, διότι πρώτα απ' όλα, εγώ προσωπικά έχω ζήσει μια μεγάλη οικονομική καταστροφή το 90. Και μιλάμε για μια εταιρεία που είχα στη Γαλλία που ήταν εκατομμυρίων δηλαδή, όχι μικρή εταιρεία. Και ξαφνικά έχασα τους πάντες από πλάι μου. Ήμουν απόλυτα απομονωμένος και πολύ λίγοι άνθρωποι στάθηκαν και Έλληνες και πολύ λίγοι όπως η Μιμή Ντενίση, ο Λάκης Αλαζόπλος, τερορισμένοι άνθρωποι που ήταν πολύ κοντά μου. Οι άνθρωποι απομακρύνονται, οι άνθρωποι τους αρέσει το show off, τους αρέσει να ζεις μια λαμπερή ζωή και εκεί να συμμετέχουν. Και να αποδείχνετε, οι άνθρωποι είναι δίπλα μας συνήθως στις χαρές και στα γλέντε. Πείτε τα, κύριε Αποστολόπουλε. Ο φίλος όμως φαίνεται στα δύσκολα. Ναι. Εγώ γι' αυτό ζω κυρίως με πάρα πολύ στενούς φίλους. Θέλω συμβίωση και ερωτική και φιλική. Θέλω να είμαστε πολύ κοντά. Και δεν ψάχνω για εφήμερες φιλίες. Εγώ νομίζω ότι κάποιος που έρχεται κοντά μου απλώς για να πάρει κάτι από τον Νίκο Αποστολόπουλο ότι με βιάζει, ότι μπαίνει στο χώρο μου. Εγώ είμαι λύκος. Και στον ΤΕΟ βρεθήκαν πολύ δίπλα για αυτόν τον λόγο, γιατί εκείνη την εποχή, κύριε Αποστολόπουλο, μιλάμε ότι ήταν τα μοντέλα, ήταν το πρώτο όνομα στα ανδρικά μοντέλα. Και πάρα είχε πολύ δόξα, είχε βγει και ο μορφότερος άνδρας στον κόσμο, το ξεχνάμε. Τον ζητάγανε από παντού, ταξίδευε σχεδόν κάθε μέρα, πήγαινε στο εξωτερικό και ξαφνικά σε μια νύχτα, λόγω δικής του επιλογής βέβαια έτσι, να το πούμε και αυτό, όμως δείχνει πως αυτό που του συνέβη λειτουργήσε διαφορετικά στην πορεία. Ναι, μα ακριβώς και το κυριότερο που λέει ότι. Γιατί του λένε πολλοί εσύ υπέφερες κλπ. Αλλά λέει εδώ υπάρχουν άνθρωποι που έχουν υποφέρει σήμερα στην Ελλάδα λόγω κρίσης ή άλλων καταστάσεων. Οι οποίοι όμως δεν φταίνε αυτοί, ενώ για ό,τι έπαθα Θεό λέει ευθύνομαι εγώ. Και αυτό είναι για μένα συντονιστικό που παραδέχεται την απόλυτη ευθύνη της κατάστασης εκείνης. Κύριε Αποστολόπουλε, πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή σας εμφάνιση, γιατί θέλω κάποια στιγμή να τα πούμε και εδώ κοντά. Βέβαια, πρέπει να τα πούμε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, πάρα πολλά. Γιατί οι κόλακες είναι σε όλους τους χώρους και καλό είναι να καταλαβαίνουν ότι ξέρουμε ότι καταλάβαμε ότι ήταν κόλακες. Οπωσδήποτε. Εγώ το έχω καταλάβει, γι' αυτό έχω φίλους από μικρά παιδιά. Οι περισσότεροι φίλοι μου είναι από άλλα επαγγέλματα, όχι από τη μόδα. Λίγοι ήταν οι άνθρωποι στη μόδα. Εγώ άνθρωπος είχα τον Κορτιέ, είχα τον Φερέ, είχα λίγους ανθρώπους. Γιατί οι άνθρωποι τους αρέσει, έρχονται εκείνη την ώρα, πέφτουν πάνω στο ψητό και μετά φεύγουν πολύ γρήγορα. Και μετά, επιλέγουν όταν είναι να πλύνουν τα πιάτα, φεύγουν. Ακριβώς, πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Αποστολόπουλε, για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εμφάνιση, γιατί ξέρετε ότι σήμερα ήταν για να μιλήσουμε για τον ΤΕΟ. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να δώσετε στον ΤΕΟ, αλλά και στους ανθρώπους που πρέπει να αγκαλιάζουν αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα όταν τους συναντούν? Ότι πρέπει να αγαπάμε τους ανθρώπους όταν έχουν πρόβλημα, τότε πρέπει να είμαστε περισσότερο κοντά τους, να τους συντροφεύουμε και να τους βοηθάμε να ξεκινάνε μια καινούργια ζωή. Ο ΤΕΟ έχει όλα τα προσόντα, έχει δύναμη και θα πάει εξαιρετικά καλά και στη νέα του δουλειά που αφορά τα σκάφη και εγώ θα τον έχω κοντά μου οπωσδήποτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά, καλό απόγευμα και θα τα πούμε σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Στα δύσκολα σφυριλατούνται οι αληθινές φιλίες.